καλύτερα και ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 9.849 και 13.20. Ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 10.000. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. 10 ακριβώς λοιπόν. Με 234 χιλιόμετρα και συνοχωρηγός του με ένα χαλιαμπούσα τούρμπο. Έχασε μια ταχύτητα την τρίτη, για να δω τι θα κάνει. Δεν θα είναι αυτός που πρέπει, 9.385 λοιπόν με 2.41. Κρίσεμκα συνοχωρηγός του. Περάσει ελαφρώς μπροστά ο Κουρίς στον αριστερό διάδρομο για να δούμε ποιος θα είναι νικητής όμως. Και ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 9.851 με 2.40 έξοδο, ενώ το δεξί διάδρομο 10.216. Και ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 9.150 με 2.33. Κίνησε, το παρατάει, νικητή στον αριστερό διάδρομο. Εμμανουηλίδης με χρόνο 10.652. Πρέπει να το είδε και να μην έδωσε βέβαια. Καλύτερη κίνηση του Τζανιδάκη στον αριστερό διάδρομο, 07.79 χρόνος αντίδρασης και νικητής ο Τζανιδάκης με χρόνο 9.089 με 2.53 έξοδο και 17.15 για το δεξί. Στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 9.560, 9.754, 9.754. Παρακαλέσω για άλλη μια φορά η αριστερή κερκίδα να μην πετάει σκουπίδια γιατί μπορεί να μπουν στα φωτοκύτταρα. Ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 9.678, 2.42 έξοδο, 9.680 για το δεξί και 2.40 έξοδο. Σαλβάνος και ο Τσιβάρας, επαναλαμβάνω, Σαλβάνος και Τσιβάρας, άμεσα μέσα στον περνάω. Σαλβάνος και Τσιβάρας. Ραματζάκης πέρασε μπροστά, έχασε ταχύτητα ο Μπίλατς. Νικητής λοιπόν στον αριστερό διάδρομο με 9.469 και 2.54 έξοδο, 13.725 για τον Μπίλα, ενώ στο δεξί διάδρομο τον Κάφαλο. Έρθει κάποιος από το συνεργείο του Τσιβάρα να μας πει αν θα τρέξουν ή όχι. Χρόνος για τον Σαλβάνο ξανά 8.9.19 με 2.59 έξοδο. Ο Σαλβάνος είναι σε τρελή φόρμα σήμερα. Νικητής λοιπόν στον αριστερό διάδρομο.
απόψε λίγο τον γκάζ, για να μην το έγκολο, θα ήταν πολύ καλή. Για να δούμε τον χρόνο του. Καλή κίνηση και ο νικητής είναι στο δεξί διάδρομο. Εμμανουηλίδης με χρόνο. Ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 12. Καθαρά μπροστά ο Σουφτούρης στον αριστερό διάδρομο και μάλλον θα είναι και ο νικητής με χρόνο 10.088 με 2.21. Από τους φαίνεται στον αριστερό διάδρομο έχει φύγει πιο καλά, 0.598 χρόνος αντίδρασης και ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο και σημερινός νικητής Λαμπρόπουλος με χρόνο 18.90 με 186 έξοδο. 11.3.18 για τον δεξί, 178. Πολύ καλή εκκίνηση από το σημερινό στο δεξί διάδρομο. Και από τον Γιαννόπουλο, 0.5 και 0.6 χρόνια αντίδραση για τους δύο. Και ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο, Γιαννόπουλος, με χρόνο 9. Το πανόχρος έφυγε ελαφρώς καλύτερα, για να δούμε τα γίνει στο τέλος. Νικητής είναι ο ψαρής στο δεξί διάδρομο με χρόνο 18.77 έναντι του 11.350 για τον καραβανό. Σηκώθηκε το μηχανάκι του κουρί. Ο Τζανιδάκης έφυγε αρκετά σε μπροστά. Για να δούμε αν νικητής ο Τζανιδάκης στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 9.399 και 9.8. Από τον αριστερό διάδρομο το Μητρόπουλο 0.536 χρόνος αντίδρασης και ο νικητής είναι στον αριστερό διάδρομο με χρόνο 18.67 έναντι του 17.86. Και νικητής ο αριστερός διάδρομος.